την ανάγκη να αποδοθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου η χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης ολινοπεραμάτων, τονίζει ο Δήμαρχος, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας. Να παραχωρηθεί η χρήση και η διαχείριση της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που υπάρχει και δραστηριοποιείται ακριβώς δίπλα από τη χερσαία ζώνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα αίτημα, ξέρετε, που προκύπτει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικό αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, με βάση το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης, αλλά και με το υποέγκριση ΓΟΥΠΟΥΣΟΥ, η περιοχή προορίζεται για δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής. Στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής ολινοπεραμάτων αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν θα γίνει Μαϊάμι, Κόπα Καμπάνα ή Μοντε Κάρλο, όπως έχουν πει πολλοί και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα η περιοχή έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Μιλάμε για μια περιοχή που πολύ μεγάλο της κομμάτι βρίσκεται εντός των ορίων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Ψιλορίτη, ενταγμένο στην UNESCO. Μιλάμε για μια περιοχή που ακριβώς δίπλα είναι ο υγροβιότοπος του Αλμυρού και μια περιοχή που καταλήγει η μεγαλύτερη παραλία του βορείου μετόπου του Ηρακλείου. Όπως είναι γνωστό, η επίμαχη περιοχή των Λινοπεραμάτων εξαιρείται από τη διαδικασία παραχώρησης του λιμένα Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ναυτιλίας. Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει θυσιάσει εντός εισαγωγικών μια περιοχή εντός των διοικητικών ορίων μας που λέγεται Κορακιά και που ουσιαστικά εκεί θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάστασή τους σύμφωνα πάλι με τα όσα ορίζουν το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης και το κούπο Σουγαζίου. Τα επόμενα λοιπόν 15 χρόνια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες, οι απαραίτητες για τη μετεγκατάσταση. Μέχρι τότε είναι απολύτως δίκαιο, όπως καταλαβαίνουν όλοι, τα έσοδα αυτών των δραστηριοτήτων να τα διαχειρίζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου και το Δημοτικό μας Λιμενικό Ταμείο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στον κομβικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της περιοχής. Μιλάμε για μια περιοχή που παρά τις δυσκολίες έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Πολλά σημαντικά ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται συνεχώς. Και βέβαια είναι το κλείσιμο των υλοπεραμάτων με την ολοκλήρωση του έργου του Μεγάλου Καλωδίου, της ενεργειακής διασύνδεσης. Και το τι θα γίνει μετά εκεί, η έκταση που είναι η ιδιωτική περιουσία της ΔΕΗ, είναι μια κουβέντα που πρέπει να ανοίξει χθες.